φυσικά είναι δικαίωμα του κάθε φορέα να κάνει ό,τι νομίζει. Ό,τι νομίζει. Και φυσικά όλοι κρίνονται για αυτά που κάνουν. Νομίζω ότι το λιγότερο που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω είναι άκομψο σε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε προσκαλέσει όλους τους φορείς. Θυμίζω ότι ήταν εδώ ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και μίλησε. Μίλησαν μέχρι και πολίτες αυλή. Νομίζω αν θυμάμαι καλά και πολίτες ζήτησαν και πήραν το λόγο. Είχε κληθεί φυσικά και το επιμελητήριο. Είδα κάποια στιγμή τον πρόεδρο για ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πόση ώρα ήταν. Φυσικά στη συζήτηση δεν ήταν παρόν. Είχε έρθει πιο πριν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω το εξής. Το λιγότερο είναι άκοψο όταν ο Δήμος, που υποθέτω ανεξάρτητα αν τους αρέσει κάποιος ο Δήμαρχος ή δεν τους αρέσει, εκφράζει μια συλλογικότητα του Δήμου και καλεί τους φορείς σε μια συζήτηση, την οποία ο συγκεκριμένος φορέας δεν συμμετέχει κιόλας να πει τη γνώμη του, και αυτός ο φορέας θα έρχεται μετά από 5 μέρες να κάνει αυτό σύσκεψη και να καλέσει τον Δήμο. Το λιγότερο, επαναλαμβάνω, είναι άκομψο. Όταν αυτή την κουβέντα την κάναμε πριν 5 μέρες, μια εβδομάδα, δεν παραπάνω. Αυτό λοιπόν, επειδή πρόσκλησε την πείρα χθες, σήμερα έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, αισθάνθηκα την ανάγκη να σας ενημερώσω και να πω και τη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το δεύτερο. Δυστυχώς και το δεύτερο θέμα έχει αντικείμενο, πώς το λένε, το επιμελητήριο. Κοιτάξτε, για να μην κρυβόμαστε και παίζουμε τώρα εδώ, δεν εννοώ εμείς, εννοώ εδώ στη Λευκάδα εννοώ. Το κρυφτούλι έχει κυκλοφορήσει ευρύτατα σε όλη τη Λευκάδα και κυρίως στην πόλη ότι ο Δήμος ευθύνεται για το γεγονός ότι στην κεντρική αγορά δεν έγινε κάποιος στολισμός, όχι αυτό που έκανε ο Δήμος, που ξέρετε ποιον έκανε, τον βλέπετε, αλλά που είχε κάνει έναν αντίστοιχο πέρυσι και το επιμελητήριο. Και μάλιστα επειδή δεν έχουν τα πολιτικά κότσια ή οποιαδήποτε άλλα κότσια να βγουν και να το πούν ευθέως, βγαίνουν και το λένε έρποντας. Θέλω να σας θυμίσω ότι εδώ εμείς συλλογικά πήραμε απόφαση εδώ και μάλιστα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία που είχαμε ως Δήμος συνενέσει σε αυτό το στέλνο. Επομένως όλα όσα ακούγονται και έρχουν, εμένα με πιάσαν πάρα πολλοί συμπολίτες μου, συμπολίτες μας, και με είπαν καλά, ο Δήμος γιατί δεν αφήνει να στολιστεί το παζάρι, η αγορά και τρίτη. Και φυσικά έπεσα από τα σύννεφα. Όταν επαναλαμβάνω εδώ εμείς με πολύ μεγάλη πλειοψηφία πήραμε αυτή την απόφαση. Την απόφαση την έχω εδώ, δεν θέλω να σας κουράσω να τη διαβάσω, τη θυμάστε γιατί είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός, δεν είναι πάνω από 20 μέρες, 25 ή κάπου εκεί τέλος πάντων που την πήραμε την απόφαση. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλα αυτά που έρπουν, ξαναλέω, στο επίπεδο της φημολογίας και για να γίνει γνωστό στους συμπολίτες μας ότι ο Δήμος έχει συνενέσει αυτό το στολισμό, αν δεν έγινε αυτό είναι η υπόθεση του φορέα που τον ζήτησε, δεν είναι δική μας υπόθεση. Θέλω να το ξεκαθαρίσω και να είναι σαφές. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι εμείς παραχωρήσαμε πάλι με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, παραχωρήσαμε το χώρο στην κεντρική πλατεία για να γίνει το... Συγγνώμη, στην πλατεία της παραλίας για να γίνει, να εγκατασταθεί από τη μεριά του επιμελητηρίου το πεζοδρόμιο, το παγοδρόμιο. Πέρσι, θυμάστε, ήταν στην κεντρική πλατεία και γι' αυτό μπερδεύτηκα και εγώ στην ειρήνη του λόγου. Και μάλιστα με ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό, όλοι μαζί συναποφασίσαμε ότι η καλύτερη λύση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέω, είναι να πάει εκεί.
όλα εδώ μέχρι. Καλώς. Μέχρι εδώ όλα καλά. Πράγματι εγκαταστάθηκε το πεζοδρόμιο μια χαρά. Προσέξτε. Πριν 15 περίπου μέρες, είδαμε στο διαδίκτυο μία προκήρυξη του επιμελητηρίου που καλούσε να μισθώσει. Εγκαταστάθηκαν εκτός από το πεζοδρόμιο για κάποια σπιτάκια, να το πω έτσι, για να γίνει κατανοητό. Και καλούσε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας όποιος θέλει να τα μισθώσει. Εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση τον νόμο μπορούμε να παροχωρήσουμε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είναι το επιμελητήριο δωρεάν τη χρήση. Αλλιώς χρειαζόταν να γίνει η διαγωνιστική διαδικασία. Ενημερώσαμε εγγράφως το επιμελητήριο ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Συζητήσαμε με την υπηρεσία, η υπηρεσία με τη σειρά της μας ενημέρωσε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Έχουμε τις διατάξεις, όποιος θέλει μπορεί να τα αναλύσουμε, δεν είναι τη ώρα να λέμε εδώ τις διατάξεις κτλ. Ενημερώσαμε γραπτά λοιπόν το επιμελητήριο ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Μάλιστα, πήρα και ο ίδιος προσωπικά τον πρόεδρο τηλέφωνο και του εξήγησα ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει. Είναι λάθος, δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, να γίνει, διότι τεκμέρεται εμπορική δραστηριότητα εξ αυτής της ιστορίας. Διαπιστώνω με τα λύτης μου ότι κάποια από τα συγκεκριμένα σπιτάκια είναι μισθωμένα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς προσπαθούμε εδώ μέσα όλοι μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο εννοώ, όλοι μας, πιθανώς εξαιρουμένως, να τηρήσουμε την νομιμότητα. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς θα σταθούμε απαραίτητα σε αυτό το ζήτημα της νομιμότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήθελα λοιπόν να γνωρίζετε απευθείας από μένα και με ενημέρωση που εγώ ίδιος θα κάνω και όχι από όλα όσα, όπως είπα και προηγουμένως, έρπουνε στα σοκάκια της Λευκάδας και στην κεντρική αγορά, για να ξέρετε ποια είναι η μέχρι τώρα εξέλιξη. Ξεκαθαρίζω ότι εμείς δώσαμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και παραχωρήσαμε όλους αυτούς τους χώρους που ξέρετε και είναι. Από εκεί και πέρα, το γιατί δεν έγινε τούτο ή γιατί δεν έγινε το άλλο είναι ευθύνη του φορέα που ανέλαβε αυτή την υποχρέωση, στην περίπτωση του επιμελητηρίου, και παρακαλώ επίσης να τηρηθεί η νομιμότητα μέχρι κεραία στο συγκεκριμένο ζήτημα.